ήλιος καίει, η θερμοκρασία ανεβαίνει, απολαμβάνουμε τα θαλάσσια μπάνια και την ηλιοθεραπεία, παραμελώντας όμως συνήθως την φροντίδα του δέρματός μας. Ακούμε τους φίλους μας να λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε καθαρισμό προσώπου ή θεραπείες τώρα το καλοκαίρι, γιατί θα κάνουμε κακό στο δέρμα. Όλα αυτά αποτελούν ένα μύθο. Όλες τις αλήθειες και τα ψέματα σχετικά με τις θεραπείες του καλοκαιριού μας τις αποκαλύπτει το Κέντρο Αισθητικής Ευεξία. Οι υπηρεσίες είναι νομίζω σημαντικές πολύ και το να λειτουργήσει καλύτερα το Ινστιτούτο Αισθητικής. Πλέον έχουμε τους γιατρούς μας, έχουμε κάνει ένα πολυχώρο, έχουμε τους γιατρούς, δύο γιατρούς, το γιατρό της αισθητικής ιατρικής και τον ενδοκρινολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Τσούτσα, το γιατρό της αισθητικής τον έχετε γνωρίσει, τον κύριο Στεφανίδη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συμβουλές διατροφής, υπάρχει ένας χώρος όπου ανάλογα με τις οδηγίες των γιατρών μπορούμε να κάνουμε κάποια ενδυνάμωση. Και ξεκινάει το Ινστιτούτο. Το Ινστιτούτο πλέον, επειδή είμαστε εισαγωγής μηχανημάτων, μπαίνουμε σε διαδικασία να έχουμε ό,τι πιο καινούριο υπάρχει. Γνωρίζουμε την τεχνολογία μέσω ενημέρωσης που μας κάνουν, οπότε κατευθείαν επιλέγουμε ό,τι καλύτερο είναι αρχικά για μας και μετά για όλους τους υπόλοιπους. Έχουμε τελευταίας γενιάς μηχανήματα, μηχάνημα που μπορούμε να κάνουμε αποτρίχωση, αδυνάτισμα, πρόσωπο, τα πάντα. Αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος που και το σώμα και το πρόσωπο έχει ιδιαίτερες ανάγκες. Οπότε προσπαθούμε να καλύψουμε και εμείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το κάθε άτομο που θα έρθει στο χώρο μας. Πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ενυδατωμένοι, σωστά ενυδατωμένοι, να προστατευόμαστε από την ηλιακή ακτινοβολία. Μπορούμε να κάνουμε μια προετοιμασία με σολάριο. Το μηχάνημα του λέιζερ μπορεί άνετα να δουλέψει πλέον και το καλοκαίρι, μπορεί να δουλέψει και σε μαυρισμένο δέρμα και μετά από μία μέρα να μπορούμε να πάμε άνετα στη θάλασσα. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να καλύψουμε και το κομμάτι της αποτρίχωσης, της μόνιμης αποτρίχωσης σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, χωρίς να έχουμε εκείνο το σταμάτημα της θεραπείας, συνεχίζουμε κανονικά. Ακόμη και τώρα κάποιο άτομο να θέλει να κάνει αποτρίχωση να ξεκινήσει, μπορεί άνετα πλέον μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχουν υπηρεσίες μασάζ, είναι κάτι το οποίο δεν το ανέφερα και έχουμε έναν καινούριο χώρο πλέον στο μασάζ, το οποίο είναι αρκετά έτσι όμορφος χώρος, σε πάει κάπου αλλού. Είναι οι υπηρεσίες του μασάζ που εμείς θεωρώ ότι το χρειαζόμαστε χειμώνα-καλοκαίρι. Έτσι, μετά από όλη την εξάντληση της δουλειάς, το άγχος, το πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, ακόμη και μετά τη θάλασσα, θέλουμε ένα Σαββατοκύριακο ή μία βραδιά να ηρεμήσουμε. Παίρνουμε λοιπόν τον σύντροφό μας και ερχόμαστε και κάνουμε ένα απολαυστικότατο μασάζ. Θα πιούμε το κρασάκι μας, θα φάμε τα φρουτάκια μας και μετά μπορούμε να πάμε να ηρεμήσουμε.